Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η σημερινή ευνοϊκή οικονομική κατάσταση δεν θα διαρκέσει για πάντα και δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία να ενισχυθεί η ζώνη του ευρώ, διότι όταν οι οικονομικές συνθήκες γίνουν πιο δύσκολες, η αρχιτεκτονική του ενιαίου νομίσματος μπορεί να δοκιμαστεί ξανά. Την ηχηρή αυτή προειδοποίηση απέφθινε χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα. Οι συντάκτες της αναφέρουν εμφατικά πως το ζήτημα της ολοκλήρωσης αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ παραμένει εξαιρετικά επίγον και πως παρόλο που τα θεσμικά όργανα της ζώνης του ευρώ εξελίχθηκαν ταχύτατα κάτω από την πίεση της κρίσης χρέους, προσθέτοντας μηχανισμούς δανεισμού, ενισχυμένη εποπτεία και βασικά στοιχεία Τραπεζικής Ένωσης, η υπόσχεση για περισσότερη Ευρώπη έχει καταπέσει. Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος κατά 2 βαθμίδες προχώρησε χθες βράδυ ο οίκος Moody's, διατηρώντας θετικές προοπτικές. Σύμφωνα με τη Moody's, η Ελλάδα έχει πετύχει αξιόλογη δημοσιονομική βελτίωση, η οποία όπως εκτιμά θα διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, θεωρεί πως η χώρα θα ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα προσαρμογής και θα επιστρέψει πλήρως στις αγορές. Όπως αναφέρει, αυτή η καθαρή έξοδος θα στηριχθεί βραχυπρόθεσμα σε ένα σημαντικό απόθεμα ρευστότητας και μεσοπρόθεσμα στην δέσμευση των επίσημων δανειστών της Ευρωζώνης να παράσχουν πρόσθετη ελάχνηση χρέους. Ο οίκος υποστηρίζει πως το ρίσκο μια στάση πληρωμών ή μια αναδιάθρωση χρέους που βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ στην ίδια βάση τονίζει πως ο κίνδυνος ανατροπής ή εκτροχιασμού της δημοσιονομικής και οικονομικής προόδου που έχει επιτευχθεί είναι σημαντικά χαμηλότερος. Καθυστέρηση παρατηρείται στην ολοκλήρωση της πώλησης των 2 επικεφαλής του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, του Νηρέα και της Ελλώντα, καθώς οι προσφορές έχουν ήδη κατατεθεί από τα μέσα Ιανουαρίου. Τα 2 φαντ που έχουν προκριθεί είναι το Fund Amera Capital Management και το Diorasis. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας έχει να κάνει με το ύψος του τιμήματος που προσφέρουν τα 2 φαντ, από τα οποία έχει ζητηθεί να βελτιώσουν τις προσφορές τους. Ενώ περαιτέρω χρονοτριβή παρατηρείται και από το γεγονός ότι οι προσφορές δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες, γεγονός που καθιστά χρονοβόρο την επιλογή του αναδόχου. Ωστόσο, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η πώληση του Ελλώντα και Νηρέα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τα τέλη Μαρτίου, με στόχο υπογραφές να πέσουν άμεσα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη μόνο και με τις 844,43 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,70%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.